Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπεν το εξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο λιβάδι. Μωρό δράκος. Πήγαινε, Γκαστόν. Πιάστο. Μπράβο σου, Γκαστόν. Του αρέσει πολύ όταν του χαϊδεύεις την κυλίτσα του. Ο Γκαστόν είναι το καλύτερο κατοικίδιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωραία, κορίτσια. Το διάλειμμα τελείωσε. Ώρα για το μάθημα μαγείας. Ω, είναι απαραίτητο. Ναι, φραουλίτσα. Λοιπόν, ποιος θα μου δείξει ένα μαγικό? Μπορώ να εμφανίσω ένα αυγό. Τα αυγά είναι επικίνδυνα, αλλά για δοκίμασε. Α, βρωμάει. Μου φαίνεται πως εμφάνισες ένα αυγό δράκου. Τα δαμασκηνιά. Με φωνάζει ο βασιλιάς. Τι να θέλει πάλι? Τα δαμασκηνιά. Δεν μπορώ να βρω πουθενά την κορώνα μου. Δοκιμάσατε να ψάξετε στο κεφάλι σας? Ω, ναι. Άραγε, πού είναι το ραβδί μου? Τα δαμασκηνιά. Πρέπει να πάω. Το αυγό του δράκου εκολάπτεται. Ο μπαμπάς μου λέει πως οι δράκοι είναι επικίνδυνα και άγρια ζώα. Και βγάζουν φωτιές. Φοβάμαι. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Είναι πολύ γλυκούλης. Γεια σου. Τι χαριτωμένος που είναι. Γκαστόν, να είσαι καλός με το μωράκι. Κακιά πασχαλίτσα. Πώς θα τον ονομάσουμε? Τι λέτε για αγκαλίτσες? Όχι, να τον λέμε κοινόδοντα. Ναι, κοινόδοντα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το χουζούρις. Δυναμίτης. Τι λέτε για Ντέιβ? Ναι, Ντέιβ ο δράκος. Ναι. Ντέιβ, αυτό είναι το όνομά σου. Ο Ντέιβ έχει πάρα πολύ μεγάλες πατούσες. Αυτό δείχνει πως θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ. Τι θέλεις πάλι, Γκαστόν? Εντάξει, φέρε το ξύλο. Πω, είσαι πολύ έξυπνος, Ντέιβ. Θέλει να του χαϊδέψεις την κυλίτσα. Και γλυκούλης. Ο Ντέιβ είναι το πιο καλό κατοικίδιο σε όλο τον κόσμο. Πού πήγε ο Γκαστόν? Δεν ξέρω. Καλά, δεν μας πειράζει καθόλου. Τώρα έχουμε τον Ντέιβ. Πριγκίπισσα Χόλι, ώρα να γυρίσεις σπίτι. Πρέπει να φύγω. Γεια. Χόλι, ο δράκος σε ακολουθεί. Όχι, Ντέιβ. Πρέπει να γυρίσεις κι εσύ στο σπίτι σου. Όμως, πού είναι το σπίτι του? Γεννήθηκε από τα μαγικά σου. Άρα δεν έχει δικό του σπίτι. Δεν πειράζει. Θα έρθει στο σπίτι μαζί μου. Ντα-ντα! Γεια σας, παιδιά. Ένα μωρό δράκος. Το όνομά του είναι Ντέιβ. Θα ζήσει εδώ μαζί μας. Λυπάμαι πολύ, Χόλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει ο βασιλιάς να κρατήσεις ένα δράκο. Για δες! Ένα μωράκι δράκος. Είναι πολύ γλυκούλης. Μπορούμε να τον κρατήσουμε? Φυσικά. Γιατί όχι άλλωστε. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πάρτε γρήγορα τον δράκο από εδώ μέσα! Ο Ντέιβ μπορεί να μείνει στο σπίτι μου. Οι γονείς μου δεν θα έχουν πρόβλημα. Ωραία. Βρέθηκε η λύση. Έλα, πάμε, Ντέιβ. Μπεν, είσαι σίγουρος πως τους γονείς σου δεν τους πειράζει? Ναι, είμαι σίγουρος. Θα ήταν καλύτερα όμως να μην τον εμφανίσω αμέσως. Εντάξει, Ντέιβ, μείνε. Μπράβο, αγόρι μου. Μπαμπά,
Θυμάσαι που μου είχες πει πως αν θέλω μπορώ να έχω ένα ζωάκι. Ναι, ίσως να ήρθε η ώρα να έχεις το δικό σου ζωάκι. Ένα μικρούλι για αρχή. Τι λες για ένα μυρμήγκι? Ή για ένα χρυσόψαρο. Ναι, ή τι θα λέγατε για... Δράκος! Συναγερμός δράκου! Δράκος που βγάζει φωτιές! Συναγερμός δράκου! Σώστε το δέντρο των ξωτικών! Λείπαμε, Μπεν, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Το δέντρο των ξωτικών κινδυνεύει! Οι δράκοι βγάζουν φωτιές! Η κατάσταση είναι πλέον ελεγχόμενη. Ωραία, λοιπόν. Ας πούμε για το ζωάκι σου τώρα. Ποιο θα ήθελες να έχεις? Θα ήθελα έναν δράκο. Δεν μπορείς να έχεις έναν δράκο στο δωμάτιό σου. Μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι μας. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που μπορεί να έχει κανείς ένα δέντρο. Αυτό και το σαράκι. Μην ανησυχείτε. Ο γιος μου θα απομακρύνει τον δράκο αμέσως. Ευτυχώς. Πού μπορεί να ζήσει ο Ντέιβ? Τι θα έλεγες για το σπίτι του Γκαστόν? Ναι, θα ήταν καλό και για τον Γκαστόν να έχει ένα φίλο. Γεια σου, Γκαστόν! Έχουμε έναν επισκέπτη εδώ πέρα, για δες. Κοίτα, πίνει το νερό του Γκαστόν. Και κοιμάται στο κρεβάτι του Γκαστόν. Μάλλον νιώθει σαν στο σπίτι του. Μπεν, πιστεύεις πως ενοχλεί τον Γκαστόν που μοιράζεται το σπίτι του? Όχι, νομίζω πως του αρέσει που έχει ένα καινούριο φίλο. Κοίτα, ο Ντέιβ μεγάλωσε κι άλλο. Να τον πάρουμε από εδώ τώρα που ακόμα μπορούμε. Σπρώξε! Βλέπω πως το μωρό δράκος μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Ναι, Νταντά. Και δυσκολευόμαστε να του βρούμε κάποιο σπίτι που να μπορεί να μείνει. Πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι του. Και πού είναι το σπίτι του? Στη χώρα των δράκων, φυσικά. Μην νομίζετε, είναι πολύ πολύ μακριά από εδώ. Ο μπαμπάς μου θα χαρεί πολύ να μας πάει εκεί με το ξωτικό αεροπλάνο του. Πώς? Να βάλω δράκο που βγάζει φωτιές στο ξωτικό αεροπλάνο? Ποτέ! Ο δράκος επέστρεψε, σημάνεται συναγερμού! Πάρτε γρήγορα τον δράκο από εδώ! Πολύ καλά λοιπόν, φορτώστε τον δράκο. Έτοιμοι για απογείωση! Πώς είναι ο δράκος? Δεν πιστεύω να βγάζει φωτιές, έτσι? Ο Ντέιβ δεν είναι ανόητος, κύριε Έλφ. Ξέρει καλά πως δεν επιτρέπεται στο αεροπλάνο. Δεν μου λέτε, όλα καλά εκεί πίσω? Ναι, μπαμπά. Μην το ξανακάνεις αυτό, Ντέιβ. Ταντά, δε μας κοινιά. Πού βρίσκεται η χώρα των δράκων? Η χώρα των δράκων δεν φαίνεται πουθενά στο χάρτη. Είναι το μόνο μέρος, ξέρετε, που μπορούν οι δράκοι να έχουν την ησυχία τους τώρα πια. Φτάσαμε στη χώρα των δράκων. Θα ανοίξω την πίσω πόρτα του αεροπλάνου. Τώρα ετοιμαστείτε για τη ρήψη. Για τη ρήψη? Μα μπαμπά. Μπορεί να πετάξει, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά, θα προσγειωθώ. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε πολύ. Έχει πολύ ζέστη εδώ. Και τα πάντα έχουν καεί. Ναι, ο Ντέιβ θα νιώθει άνετα εδώ. Φανταστικά. Τι θα λέγατε να φεύγαμε τώρα? Ντάντα, πόσο μεγάλος είναι ένας ενήλικας δράκος? Φαντάσου το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να σκεφτείς. Είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτό. Μεγαλύτερος και από άλογο? Πολύ μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος και από ελέφαντα? Ναι, πλησιάζεις πιο πολύ. Πόπο, ένας ενήλικας δράκος είναι πραγματικά τεράστιος. Πολύ ωραία, γυρνάμε σπίτι. Μα ακόμα δεν αποχαιρετήσαμε τον Ντέιβ. Εντάξει, γρήγορα. Γεια σου, Ντέιβ! Σε αυτό το μέρος ανήκεις. Είναι το σπίτι σου. Μην ανησυχείς, Γκαστόν. Ίσως ο Ντέιβ να μας επισκέπτεται. Όμπο! Κι άλλοι δράκοι! Τέλεια! Όμως, μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγουμε από εδώ τώρα? Μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα. Όχι! Τρέξτε! Γεια σου, Ντέιβ! Λοιπόν, βάλτε τις ζώνες ασφαλείας και φύγαμε! Νομίζω ότι φτηνά τη γλιτώσαμε! Καλός δράκος, μη βγάλεις φωτιά!
βγάλεις φωτιά. Καλός δράκος. Έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Ας ανοίξουμε την πόρτα να πάρουμε λίγο φρέσκο αέρα. Ο Γκαστόν θέλει να παίξει. Έλα, αγόρι μου, φέρε το ξύλο. Η πίσω πόρτα είναι ανοιχτή. Ζήτω! Ο Γκαστόν είναι το καλύτερο κατοικίδιο στον κόσμο όλο.